πώς θα αντιδρούσατε αν κάποιος σας έλεγε ότι με τη βοήθεια ενός μυρμηγκιού μπορείτε να ενημερώνεστε για την πτώση των τιμών σε προϊόντα που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε ηλεκτρονικά, ώστε να ενημερωθείτε όταν φτάσουν στην επιθυμητή τιμή? Μάλλον θα κοιτάζατε παράξενα ή θα γελούσατε. Κι όμως, το ANT, δηλαδή το μυρμήγκι στα ελληνικά, είναι η εικονική επιχείρηση, μια ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιούργησαν οι μαθητές της τρίτης τάξης του Αρσάκιου Γυμνασίου Ιωαννίνων, καταφέρνοντας μάλιστα με αυτή τους την επιχειρηματική ιδέα να αποσπάσουν το πρώτο βραβείο στην μαθητική εμπορική έκθεση του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο βραβείο της εμπορικής έκθεσης Θεσσαλονίκης του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2019 κερδίζει τη μαθητική επιχείρηση. Εικονική επιχείρηση ANT από το Αρσάκιο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα σκληρής και ομαδικής ταυτόχρονα δουλειάς των μαθητών μαζί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς από τις αρχές της χρονιάς και βέβαια με την συνεργασία και την στήριξη που τους παρήχε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε η επιχειρηματική τους ιδέα να πάρει ψηφιακή μορφή. Το Ήπειρο στη Βιέννα συνάντησε τους έφηβους επιχειρηματίες της εγκαταστάσεως του Αρσάκιου Γυμνασίου, οι οποίοι και μας παρουσίασαν την καινοτόμο εφαρμογή που τους έφερε στην πρώτη θέση, ανάμεσα σε 1.200 μαθητές και μαθήτριες από 37 γυμνάσια και λύκεια της Βόρειας Ελλάδας, της Κρήτης και της Ρόδου. Το πώς λειτουργεί η εφαρμογή ANT μας εξήγησε ο μαθητής Νικόλας Κολιονάσιος. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχική σελίδα που εμφανίζεται μετά τη διαδικασία της εγγραφής και μας αναφέρει πρώτα απ' όλα τους 4 διαφορετικούς τρόπους με τον οποίο μπορούμε να αναζητήσουμε τα προϊόντα στην εφαρμογή μας. Αρχικά είναι με την αντιγραφή ενός διαφορετικού υπενσυνδέσμου από ένα άλλο e-shop. Μετά μπορεί ο χρήστης να βγάλει φωτογραφία του προϊόν, να αναζητήσει το γνωστό σε όλους συνεργαζόμενα καταστήματα ή διαφορετικά μπορεί να κάνει κοινοποίηση του προϊόντος στην εφαρμογή μας. Μετά, ο χρήστης μπορεί να ορίσει την επιθυμητή τιμή, ώστε να ξεκινήσει να παρακολουθεί το προϊόν και εμείς τον ενημερώνουμε άμεσα σε οποιαδήποτε πτώση της τιμής. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχική σελίδα της εφαρμογής μας και φαίνεται ήδη ο πρώτος τρόπος με την αντιγραφή του υπερσυνδέσμου, όπως φαίνεται και εδώ, ή διαφορετικά, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να τραβήξει φωτογραφία το προϊόν. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε δηλαδή αυτό εδώ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έχουμε από τη φωτογραφία και φαίνεται με αυτό το άσπρο σύμβολο εδώ πέρα ότι ο χρήστης επιθυμεί να παρακολουθεί το προϊόν και διαφορετικά ο χρήστης μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες για το προϊόν, εδώ μπορεί να θέσει την επιθυμητή τιμή και εμείς από κάτω έχουμε ένα γράφημα που αναφέρει την τάση για την τιμή του προϊόντος. Επίσης, ο χρήστης, άμα δεν είναι σίγουρος για τις αγορές του, μπορεί να δει κάποιες κριτικές και μπορεί να αφήσει ο ίδιος κάποιο σχόλιο για το προϊόν. Συνεχίζουμε με τα συνεργαζόμενα καταστήματα και έχουμε ξανά το άσπρο σύμβολο που επιθυμεί ο χρήστης να παρακολουθεί το προϊόν και φαίνεται ότι χρησιμοποιεί την premium έκδοση της εφαρμογής μας, επειδή έχει εκπτώσει στα συνεργαζόμενα καταστήματα. Τέλος, αυτό είναι το προφίλ του χρήστη και τα προϊόντα τα οποία έχει επιλέξει. Εδώ πέρα φαίνεται, άμα θέλει να επιλέξει, εμείς να τον ενημερώσουμε στην πτώση της τιμής μέσω SMS ή μέσω email. Δεν αρκούσε όμως αυτό, καθώς μια επιχείρηση, όπως όλες, πρέπει να διαφημίσει το προϊόν της ή την υπηρεσία που παρέχει. Έτσι, οι μαθητές του Αρσάκιου δημιούργησαν και διαφημιστικό σποτάκι, καθώς και φυλάδια για το τι ακριβώς αφορά η εφαρμογή τους, όπως εξήγησαν οι μαθήτρες Αρχόντουλα Μαρούλη και Αλίκη Μαρτίνη. Να σημειωθεί πως ακόμη και το λόγο της επιχείρησης, ένα μυρμήγκι που κουβαλά στην πλάτη του ένα καλάθι από σούπερ μάρκετ, ήταν ιδέα των ίδιων των παιδιών. Θα σας παρουσιάσουμε ένα βίντεο που φτιάξαμε για να παρουσιάσουμε συνοπτικά στους ενδιαφερόμενους για το τι πρόκειται να κάνει η εφαρμογή μας. Στο πλαίσιο διαφήμισης της εταιρείας μας και για την εμπορική έκθεση της Θεσσαλονίκης, δημιουργήσαμε και κάποια φυλάδια, τα οποία περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής μας και δείχνουν και κάποιες εικόνες. Επίσης, κάτω-κάτω βλέπουμε και τους χορηγούς που βοήθησαν και χρηματοδότησαν την επιχείρησή μας. Επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με την Άννα Μαρία Αγκλίναβου, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ρεαλιστικό. Για την ολοκλήρωση της επιχείρησής μας, έπρεπε να κάνουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, όπου θα ολοκληρωνόταν η αξιολόγηση της επιχείρησής μας. Και εδώ φαίνεται και ο στόχος αγοράς για το πρώτο έτος. Υψηλή στόχη.
Ρεαλιστική στόχη. Τα χαμόγελα των παιδιών ήταν αυτά που επιβεβαίωναν την μεγάλη ικανοποίηση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που επιβράβησε την προσπάθειά τους. Ένα αποτέλεσμα που όπως παραδέχονται δεν περίμεναν. Και βέβαια πολύτιμες είναι οι εμπειρίες που αποκόμισαν από την όλη διαδικασία, τόσο της ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους ιδέας, όσο και της συμμετοχής τους στην εμπορική έκθεση, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ηλία, τη Μαρία Αντανίκα και την Άννα Μαρία Γκλίναβου. Μια εμπειρία που σε συνδυασμό με την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στο συγκεκριμένο σχολείο μπορεί να βάλει γερές βάσεις στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα ως ενήλικες. Αρχικά δεν περιμέναμε να πάρουμε το πρώτο βραβείο στην εμπορική έκθεση, αλλά το τέλειο project και το τέλειος καινοτόμο που φτιάξαμε αναγνωρίστηκε. Είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης τιμών και δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ συγκινημένοι όταν πήραμε το πρώτο βραβείο. Εμείς, επειδή δουλέψαμε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε να εμπλουτίσουμε την επιχείρησή μας με τελείως καινοτόμα χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι ξεχωρίσαμε. Για να φτιάξουμε μια επιχείρηση, αρχικά πρέπει να βρούμε την ιδέα, να βρούμε χορηγούς για να μαζέψουμε χρήματα να την υλοποιήσουμε, να φτιάξουμε το λογότυπο, να το απεικονίσουμε γραφιστικά, να αναπτύξουμε την εφαρμογή ηλεκτρονικά. Συνεργαστήκαμε με το Τμήμα Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα Ιωάννινα και μας απεικόνισαν την εφαρμογή ηλεκτρονικά. Όλο αυτό το πρόγραμμα και τα πράγματα που μάθαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εννοείται ότι δεν σταματάνε τώρα και έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε, αλλά πιστεύω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην πορεία μας ως άνθρωποι και όχι μόνο αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις και επαγγελματικά και άνθρωποι που δεν θα ασχοληθούν επαγγελματικά σε αυτό το τομέα. Πιστεύω έχουν αποκομίσει πάρα πολλά ωφέλη και μπορεί να τους φανούν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μάθαμε. Εκτός από τις γνώσεις για την επιχειρηματικότητα, καταφέραμε να χωρίσουμε σωστά τις αρμοδιότητες και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί. Και αυτό πιστεύω ήταν κάτι που θα μας χρησιμεύσει για όλη μας τη ζωή. Γενικά, από την αρχή της χρονιάς που αρχίσαμε να λέμε τις ιδέες μας για την επιχείρηση, ήταν κάτι που έτσι μας ένωσε και σαν τάξη περισσότερο και μας έκανε μια ομάδα. Και γενικά, όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην εμπορική έκθεση ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και μάθαμε πάρα πολλά. Όπως πώς δουλεύουν οι επιχειρήσεις και μάθαμε και όρους που δεν ξέραμε πριν, όπως το business plan. Αλλά μόλις φτάσαμε στην εμπορική έκθεση, είδαμε πάρα πολλά πράγματα, είδαμε και άλλες επιχειρήσεις. Μόλις ήρθε και η πρώτη κριτική επιτροπή μας, έφυγε σε όλους μας το άγχος και μόλις ανακοινώθηκαν και όλα τα αποτελέσματα, είχαμε και πολύ μεγάλη χαρά. Στο πλευρό των παιδιών, όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας ήταν η υπεύθυνη καθηγήτρια Ιωάννα Μερτζάνη. Την αρχή της χρονιάς κάναμε συσκέψεις. Είναι η τέταρτη χρονιά που το υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα ως σχολείο και ψάχναμε να ζητούσαμε ιδέες. Τα παιδιά θέλαν να κάνουν κάτι σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, διακρίνοντας βέβαια και την τάση που υπάρχει στην οικονομία να αυξάνονται οι ηλεκτρονικές αγορές. Και έτσι, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον κύριο Αναστασιάδη, καταλήξαμε σε αυτή την εφαρμογή. Δύσκολος ο δρόμος μέχρι να φτάσετε εδώ, έτσι δεν είναι? Πολλή δουλειά χρειάστηκε και κυρίως από τα ίδια τα παιδιά που φαντάζομαι και εκτός του σχολείου χρειάστηκε να εργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς, δούλευαν όμως πάντα όλοι μαζί, συντονισμένα και νομίζω γι' αυτό και αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα και θεωρώ από αυτά έτσι που μου μεταφέρουν ότι είναι και μια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Από εδώ και πέρα αυτή η εφαρμογή μπορεί να έχει κάποιο μέλλον? Ο κώδικας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μπορεί να αναπτυχθεί και είναι υλοποιήσιμος, οπότε στο μέλλον ναι. Μέσα από αυτά και το διαγωνισμό και ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρώ πως αναπτύσσουν πολύτιμες δεξιότητες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αργότερα στην αγορά εργασίας, είτε δουλέψουν ως στελέχη σε μία επιχείρηση, είτε ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα και όλο αυτό ξεφεύγει από το πρόγραμμα το αυστηρό όπως έχουμε όλοι στο μυαλό μας, το βιβλίο και την τάξη και γενικά θεωρώ ότι αλλάζει τον τρόπο σκέψης τους. Για μια ανέλπιστη διάκριση έκανε λόγο από την πλευρά της η Διευθύντρια του Αρσάκιου Γυμνασίου Κατερίνα Τάτση. Ήταν κάτι ανέλπιστο, ήταν τεράστια χαρά για εμάς. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, όχι μόνο φέτος και τα 4 χρόνια που συμμετέχουμε στην εμπορική έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ήταν το επιστέγασμα της πολύ 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 σκληρής δουλειάς και ποιοτικής δουλειάς που γίνεται εδώ στο σχολείο. Έχουμε πιστέψει από την αρχή της λειτουργίας του γυμνασίου εδώ στα Ιωάννινα στην επιχειρηματικότητα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οι μαθητές μέσα από το σχολείο
να αποκτούν επιχειρηματικές και οικονομικές δεξιότητες. Και αυτό είναι έτσι ένα έργο που με τη βοήθεια του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων το επιτελούμε. Καλύπτεται δηλαδή ένα κενό που υπάρχει στα προγράμματα σπουδών με τη βοήθεια αυτού του Σωματείου. Υλοποιούμε το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης, όπως σας είπε και η κυρία Μερτζάνη, επί 4 χρόνια. Είναι μια πολύ 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 σκληρή και απαιτητική δουλειά, γιατί ξέρετε, είναι πιο εύκολο να διδάξει ένα μάθημα που υπάρχει ένα πρόγραμμα, από ένα μάθημα που δεν υπάρχει πρόγραμμα. Εμείς το έχουμε ως μάθημα, όχι ως project. Το έχουμε στο ρολόγιο πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Γυμνασίου για 2 ώρες την εβδομάδα. Το διδάσκει η κυρία Μερτζάνη που μιλήσατε πριν. Και γενικώς είμαστε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την πορεία του. 4 χρόνια, γιατί αυτή η δουλειά δεν γίνεται μόνο από εμάς. Χρειάζεται καλούς συνεργάτες. Ξέρετε, οι καλές ομάδες φέρνουν τις επιτυχίες. Τα 2 τελευταία έτη, θέλω να το πω, συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πέρυσι με τον κύριο Φούντο, τότε ως πρόεδρο. Φέτος με τον αναπληρωτή καθηγητή, τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Μαθαίνουμε και μαθαίνουν από εμάς. Μαθαίνουν τα παιδιά, έρχονται σε επαφή με το Πανεπιστήμιο. Οπότε νομίζω ότι και οι καλές συνεργασίες φέρνουν και αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να αναφέρω τον γραφίστα μας, τον Άρη τον Καραγιώργο. Η εξαιρετική δουλειά που βλέπετε πίσω είναι έτσι προϊόν συνεργασίας μαζί του και φυσικά τους χορηγούς μας.